Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, το ζητήσαμε να συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθη, και τον κύριο Ολύμπιο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο του Συνδέασμου των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου. Γεια σας. Κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γιατί στράβωσε τόσο πολύ το ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας? Διότι όταν διάβασα την ανακοίνωσή σας, πρέπει να σας πω, μίλησα με το Υπουργείο και μου είπαν ότι πράγματι σε κάποια ζητήματα έχετε δίκιο να διαμαρτύρεστε, σε κάποια άλλα έχουν βοηθήσει κάπως τον κλάδο σας, και το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένας κλειστός προϋπολογισμός για το φάρμακο, τον οποίο δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει, τουλάχιστον για το τρέχον έτος. Είναι έτσι τα πράγματα? Κοιτάξτε, ξεκινώντας από το τελευταίο που αναφέρετε, ομολογώ πως δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι εφόσον έχουμε εξέλθει από τα μνημόνια, όπως τουλάχιστον έτσι ανακοινώνεται και με ευχαρίστηση κιόλας, φαντάζομαι ότι έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα μόνοι μας και όχι να εξαρτώμαστε ευθέως από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, εδώ μπορώ να σας πω, μπορώ να το φανταστώ τον αντίλογο, ότι έχουμε ξεφύγει από την επιτήρηση μόλις τον περασμένο Αύγουστο, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούμε τους γενικούς κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αυτό φαντάζομαι ότι θα απαντούσα. Θυμίζω ότι πριν από τα μνημόνια η φαρμακευτική δαπάνη έφτανε τα 5 δισεκατομμύρια. Ναι. Και τώρα είναι στα 2, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, μια που το αναφέρετε, η φαρμακευτική δαπάνη είναι περίπου στα επίπεδα που αναφέρατε, στα 5 δισεκατομμύρια ή 4,5 κάπου εκεί. Με τη διαφορά ότι γύρω στα 2 ή 2,5 τέλος πάντων μαζί με την νοσοκομιακή είναι η συνεισφορά του κράτους σε αυτήν. Κάπου στα 600 εκατομμύρια είναι οι συμμετοχές των ασθενών και τα υπόλοιπα περίπου 1,5 με 2 δις καταβάλει ως επιστροφές στη φαρμακοβιομηχανία. Κάτι το οποίο ξεκίνησε από επίπεδα 100-200 εκατομμυρίων ετησίως και τώρα πλέον έχει φτάσει γύρω στα 1,7 δις, όπως έλεγα. Αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής, ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στη φαρμακευτική δαπάνη. Στην ανακοίνωσή μας, αν είδατε, αναφέρουμε και κάποιους προφανείς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Όπως είναι η μετακορονοϊό πραγματικότητα, όπως είναι η αύξηση κάποιων χρόνιων παθήσεων, αλλά δυστυχώς και των καρκίνων. Και επίσης και η εμφάνιση νέων καινοτόμων θεραπείων, οι οποίες προσφέρουν πολύ βελτιωμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και αξία. Αυτοί λοιπόν οι λόγοι είναι σοβαροί λόγοι για να αναπροσαρμόσει κανείς τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία τα τελευταία περίπου 9 χρόνια είναι χοντρικά σταθερή, με μια εξαίρεση της ένεσης των εμβολίων που έγινε κάποια στιγμή το 2020, όπου μπήκαν τα εμβόλια σε ένα χωριστό προϋπολογισμό. Δεν έχει συμβεί κάποια άλλη αξιόλογη αναπροσαρμογή της δαπάνης και προφανώς η προσέγγιση μας δεν είναι ότι ξαφνικά πρέπει να βρεθεί 1,7 δις που επιστρέφει η βιομηχανία. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι δεν μπορεί κάθε χρόνο να χειροτερεύει αυτή η κατάσταση. Να έχουμε φτάσει πλέον 2 στα 3 φάρμακα περίπου να τα δίνουμε δωρεάν και αυτό να συνεχίζεται. Τι εννοείται 2 στα 3 τα δίνετε δωρεάν? Γιατί εγώ δεν έχω πάρει κανένα δωρεάν. Επειδή επιστρέφουμε, εννοούμε ότι με τις επιστροφές που κάνουμε. Αυτό εννοείται. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Ακριβώς. Καταβάλουμε περίπου το 60% της αξίας των πωλήσεων μας να επιστρέφουν στο κράτος. Ωραία. Το δίκιο σας έχετε και εσείς το δίκιο σας. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε τους γιατρούς οι οποίοι συνταγογραφούν σαν να μην υπάρχει αύριο. Θέλω να πω, οι συνταγογραφείς είναι από τις περισσότερες στην Ευρώπη, από ό,τι θυμάμαι. Αυτό δεν, να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω πώς είναι συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που ξέρω βέβαια είναι ότι γράφονται περίπου 7 με 7,5 εκατομμύρια συνταγές το μήνα. Και εντάξει, είναι σίγουρο ότι ο πληθυσμός, πάση περιπτώσει, υποφέρει από ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού από σοβαρά νοσήματα χρόνια κιόλας. Θέλω να πω, σε αυτό παίζουν και, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, παίζουν και οι φαρμακοβιομηχανίες στον απορόλο. Έτσι δεν είναι? Πιάσε μου εσύ το πλαφόν που σου δίνω και θα έχεις αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Οι φαρμακοβιομηχανίες προωθούν τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν μετά από αδειοδότηση στην αγορά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πραγματικές υγειονομικές ανάγκες και επίσης υπάρχουν και συνταγογραφικές πρακτικές που προφανώς οι συνταγές γράφονται από τους γιατρούς. Αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής. Η πολιτεία μέσα σε όλα έχει και την υποχρέωση, ας το πω, ελέγχου και επιτήρησης όλης αυτής της διαδικασίας. Εφόσον δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να λαμβάνεται, ενώ το έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη, αν τυχόν θεωρείται με αλφαγιότητα το θεωρείται
ότι υπάρχουν κάπου σπατάλες ή τρευλές πρακτικές, θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι και θα πρέπει αυτά να σταματήσουν και να, να παταχθούν. Εφόσον όμως δεν συμβαίνει τίποτα σε αυτό το μέτωπο και η δαπάνη συνεχίζει ανηφορικά, εμείς θεωρούμε πως το κράτος υιοθετεί τις συνταγογραφικές πρακτικές των γιατρών, τις αποδέχεται και από εκεί και πέρα θεωρούμε επίσης πως θα πρέπει κάπως να τις χρηματοδοτήσει. Προφανώς, όχι, σας είπα, δεν το ζητούμε, δεν είναι να μηδενιστεί το κλόπακ. Θα ήμασταν εντελώς εξωπραγματικοί αν ζητούσαμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αλλά κάπως πρέπει μια κατάσταση να σταθεροποιηθεί. Δεν μπορεί κάθε χρόνο το κράτος να κρατάει έναν σταθερό κλειστό προϋπολογισμό και οτιδήποτε περισσεύει, με όποιο τρόπο και αν αυτό διαμορφώνεται, να ζητείται ως επιστροφή από τη δημοκρατία. Τώρα, να ρωτήσω, τώρα εκπροσωπείτε φαντάζομαι τις βιομηχανίες που είναι, κάνουν εισαγωγή φαρμάκων, έτσι δεν είναι? Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος έχει 63 μέλη, είναι 23 ελληνικές επιχειρήσεις και περίπου 40 διεθνείς. Κοινώς θεωρούμε πως εκπροσωπούμε το ευρύτερο δυνατό φάσμα της αγοράς του φαρμάκου. Αλλά δεν παράγει εδώ, παράγουν εδώ φάρμακα. Οι ελληνικές παράγουν εδώ, μάλιστα. Οι διεθνείς με εξαίρεση μία δεν παράγουν εδώ, εισάγουν φάρμακα. Ωραία, η λύση τώρα ποια είναι, κύριε Παπαδημητρίου? Τι πρέπει να γίνει, δύο ερωτήματα έχω. Πρώτον, τι πρέπει να γίνει για να βρείτε και εσείς το δίκιο σας, το οποίο αναγνωρίζει και το Υπουργείο, μου το είπανε. Και δεύτερον, αν δεν βρεθεί λύση, αν θα κινδυνέψουμε κάποια στιγμή να μείνουμε κάπου χωρίς φάρμακα? Λοιπόν, να πω το εξής. Καταρχήν είναι λυπηρό ότι αυτή η συζήτηση, όχι μαζί σας, αλλά γενικώς με το Υπουργείο, κορυφώνεται, ας πούμε, σε μια περίοδο όπως είναι ο Σεπτέμβριος, όπου έχουν διέλθει ήδη τα 2/3 του έτους. Και πλέον βρισκόμαστε όλοι μας, τουλάχιστον εμείς, αντιμέτωποι με μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, την πραγματικότητα των αριθμών. Και αυτή η πραγματικότητα μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς θα πω, να ζητούμε επιπλέον χρηματοδότηση. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι πέρα από την επιπλέον χρηματοδότηση, η οποία θεωρούμε πως είναι απαραίτητη τώρα για να διαχειριστούμε το παρόν, θα έπρεπε και θα πρέπει να μπουν περισσότεροι κανόνες και μέτρα ελέγχου, να εκμεταλλευτούμε περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες, να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία που μας δίνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έτσι ώστε να, ας το πω, χαλιναγωγήσουμε τη ζήτηση, εφόσον βέβαια θεωρούμε πως δεν υπάρχουν επιπλέον χρήματα για να την ικανοποιήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια σχετική απραξία σε αυτό το κομμάτι και μετά όταν έρχεται το τέλος του χρόνου να καθόμαστε και εμείς και το Υπουργείο να βλέπουμε τα νούμερα και να λέμε πληρώστε τώρα ακόμη περισσότερα, πληρώστε ακόμη περισσότερα. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι για το 2022, μου είπαν και εμένα ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο προϋπολογισμός. Άρα τη χρονιά αυτή θα τη βγάλετε όπως είναι. Για το 2023 συζητείτε αύξηση της χρηματοδότησης του φαρμάκου για να βρείτε και στις οδίκες σας? Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει με τις προβλέψεις νομοθετικές που υπάρχουν εδώ και καιρό, θα πρέπει να προσαρμοστεί η δαπάνη με βάση την αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος ως ποσοστό. Δηλαδή αν το ΑΕΠ αυξηθεί 30% παράδειγμα, η προσδοκία είναι θα αυξηθεί και η δαπάνη. Σωστό. Ναι. Παρόλα αυτά, στην κατάσταση όμως που βρισκόμαστε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι αρκετό αυτό ως αύξηση, διότι πλέον ήδη είμαστε σε μια δεινή κατάσταση, αφού η χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερή. Πέρα όμως από αυτό, αν δεν ληφθούν μέτρα ελέγχου έτσι ώστε να συγκρατηθεί η ζήτηση, τότε ούτε αυτό θα είναι αρκετό και του χρόνου πάλι θα ψάχνουμε τα επόμενα χρήματα και ούτω καθεξής. Να πούμε όμως την ίδια στιγμή ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον όπου εμείς ψάξαμε, σε καμιά δεκαριά χώρες, υπάρχει παντού αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι λόγοι είναι, σας ανέφερα κάποιους πριν, είναι και λόγοι νοσηρότητας και λόγοι νέων θεραπείων και λόγοι που προκάλεσε η πανδημία. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για την υγεία του από ότι πριν από 3 χρόνια ίσως. Πηγαίνει πιο πολύ στους γιατρούς. Υπάρχουν επίσης και τα post-COVID προβλήματα. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που επιβάλλουν μεγαλύτερη ενίσχυση στην δημόσια φαρμακευτική δαπάνη από αυτή που προβλέπεται με την αύξηση του ΑΕΠ. Να σημειώσω δε εδώ, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, ότι το φάρμακο είναι ένα διατιμημένο είδος. Τις τιμές του φαρμάκου τις καθορίζει το κράτος. Έχουμε από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη, γιατί ο τρόπος που τιμοδοτούμε είναι ο μέσος όρος των 2 χαμηλότερων χωρών της Ευρωζώνης. Και οι τιμές αναθεωρούνται άπαξ ετησίως
και κατά βάση πηγαίνουν μόνο προς τα κάτω. Να ρωτήσω κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν ένας ασθενής τώρα πρέπει να πάρει ένα ακριβό φάρμακο, μπορεί αμέσως να το πάρει με κάποιο τρόπο, δηλαδή του εγκρίνεται ή υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία μεγάλη? Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται τα φάρμακα, τα ακριβά όπως λέτε αυτή τη στιγμή, είναι γνωστός εδώ και αρκετά χρόνια. Συνήθως τα ακριβότερα φάρμακα διατίθεται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΗ, είτε μέσω μιας προεγκριτικής διαδικασίας, είτε χωρίς, ανάλογα με το είδος του φαρμάκου, την κατηγορία της νόσου κλπ. Εντάξει, υπάρχει δυνητικά μια σχετική ταλαιπωρία, κάτι που έχει συζητηθεί στο παρελθόν, αν πρέπει κανείς να στηθεί στην ουρά του φαρμακείου του ΕΟΠΗ κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα του τρόπου διάθεσης των φαρμάκων και εν πάση περιπτώσει του πώς ρέει η ζήτηση. Σε γενικές γραμμές όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα διάθεσης, τουλάχιστον από την πλευρά των εταιριών. Και αυτό είναι κάτι που φιλοδοξούμε να συνεχίσει να παραμένει έτσι, παρά το γεγονός βέβαια ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες. Και ξέρετε κάτι, θα μου επιτρέψετε να κάνω το εξής σχόλιο. Επειδή το ακούμε και από τους κυβερνητικούς παράγοντες, με τόσες επιστροφές κλπ. Και δεν έχετε συνεχίσει να διαθέτει τα προϊόντα σας και δεν έκλεισε και κανείς και δεν πάθατε και τίποτα και ούτω καθεξής. Ναι. Εντάξει, δεν είναι υγιής προσέγγιση αυτή. Δηλαδή πρέπει να κλείσει κάποιος για να πούμε τώρα ότι ή πρέπει να αποσυρθεί ένα προϊόν που είναι απαραίτητο για κάποιες χιλιάδες ασθενών. Αυτό που εμείς προσπαθούμε, προφανώς όντας και οικονομικά τέλος πάντων ασφαλείς ως επιχειρήσεις, επιχειρήσεις είμαστε, δεν είμαστε κάτι άλλο, είμαστε κοινωνικοί οργανισμοί, είναι ταυτόχρονα όμως να σεβόμαστε και τις ανάγκες των ασθενών. Καμία εταιρεία δεν θα ήθελε να κρεμάσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, 10 και 20 χιλιάδες ασθενείς. Ούτε ένα φάρμακο δεν μπορεί να λείψει. Εννοείται. Έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι λοιπόν που είναι λογικό να μας το χτυπάει κανείς, ότι αφού δεν αποσύρατε κάτι, άρα πάμε να επιστρέψετε. Τώρα έχει 60, 70, ξέρω πού θα. Ξέρω, στο τέλος θα πρέπει να αφήνουμε και κάτι για να πάρει κάποιος το φάρμακό μας. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πολύ μεγάλη και πολύ εξειδικευμένη η συζήτηση. Θα επανέλθουμε. Γιατί νομίζω ότι και η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει μια λύση. Όταν έχουμε κάτι νεότερο θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Για χαρά. Να είστε καλά. Ο κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ήταν στη τηλεφωνία.